Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία το μεσημέρι. Και ένας 30χρονος, κυρίες και κύριοι, συνελήφθη για τη συμμετοχή στην επίθεση που έγινε χθες από ομάδα ακροδεξιών κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής εκδήλωσης στο Νέο Ηράκλειο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. Η επίθεση αυτή έγινε λίγες μόλις ώρες μετά την έφοδο που έκανε άλλη ομάδα ακροδεξιών με αλυσίδες και ρόπαλα εναντίον μελών της ΚΝΕ στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας 5 ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών, ενώ το κλίμα στην πόλη είναι πολύ τεταμένο και το πρωί τα μαθήματα στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης ξεκίνησαν με το σχολείο να βρίσκεται σε αστυνομικό κλειό. Κάνεις ρε! Είσαι καλά ρε! Είσαι καλά! Χτυπάς γυναίκα ρε! Είσαι καλά! Είσαι πολύ άντρας ρε! Ομάδα ακροδεξιών επιτίθεται χθες το απόγευμα σε φασιστική συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο. Η επίθεση φαίνεται να γίνεται οργανωμένα και η ομάδα των ακροδεξιών ακούει στις εντολές ενός ατόμου που λειτουργεί ως επικεφαλής. Οι επιτιθέμενοι χτυπούν όποιον βλέπουν μπροστά τους. Κάποιοι τραυματισμένοι πέφτουν στο έδαφος. Όμως ούτε και τότε οι επιτιθέμενοι σταματούν. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, ένα από τα θύματα της επίθεσης δέχεται χτύπημα στο κεφάλι, την ώρα που προσπαθεί να σηκωθεί και πέφτει ανέστητος. Εμένα με χτύπησαν εδώ στο κεφάλι λίγο, αλλά τέλος πάντων με χτυπήσανε. Αυτό που είδα όμως ήταν ότι δύο από τους συντρόφους μας ήταν κάτω και τους κλωτσάγανε στην πλάτη. Τέσσερα μέλη της κίνησης ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή τραυματίζονται και τρεις μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Η επίθεση έγινε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της αντιφασιστικής εκδήλωσης στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου. 10 με 15 άτομα χαιρετώντας ναζιστικά επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές σε όσους βρίσκονταν εδώ. Χαιρετήσανε ναζιστικά. Δεν χρειάζεται να το πούνε. Ο ναζιστικός χαιρετισμός από μόνος του υποδηλώνει τι ακριβώς είναι. Λίγες ώρες πριν από την καταδρομική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο, μέλη της ΚΝΕ δέχονταν άγρια επίθεση με αλυσίδες και τέιζερ στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη της Θεσσαλονίκης από άλλη ομάδα ακροδεξιών. Εμφανίζεται και με μια αλυσίδα, την κραδένει στον αέρα έτσι και με παίρνει παραμάζωμα κεφάλια, παιδιά. Κεφάλια. Η πλατεία ήταν γεμάτη από κόσμο με ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Χτυπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. 5 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 16 προσαγωγές. Ήρθε μια ομάδα. 15 φασιστών. Τι είναι αυτή, ρε παιδιά. Δολοφόνοι είναι αυτή, ρε παιδιά. Δεν είναι νεολαίοι. Δεν είναι άνθρωποι που θέλουν να πούν την άποψή τους. ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι με τη θεωρία των δύο άκρων δίνει χώρο για τη δράση ακροδεξιών ομάδων. Όλοι είμαστε εναντίον της βίας, αλλά υπάρχει φασιστική βία που είναι κάτι διαφορετικό από τις άλλες μορφές κοινωνικής βίας. Ζήσαμε πολέμους παγκοσμίους από το φασισμό. Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχει έξαρση της νεοναζιστικής και της ακροδεξιάς βίας. Στην Ελλάδα ζήσαμε τη Χρυσή Αυγή. Θα πρέπει να καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται και να μην στέλνουμε το λάθος μήνυμα. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα, να αναλάβει την ευθύνη της απέναντι στη δράση των φασιστικών συμμοριών, να προστατέψει την ελεύθερη πολιτική δράση, τη δράση του κινήματος από τις επιθέσεις τους. Ο λαός να τους απομονώσει στις γειτονιές, στα σχολεία, τους χώρους δουλειάς. Χθες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση κατά μελών της ΚΝΕ. Την ίδια ώρα τα μαθήματα στο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, εκεί που ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες η έκρηξη βίας, ξεκίνησαν το πρωί, με το σχολείο να βρίσκεται σε αστυνομικό κλειό. Για τα επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο συνελήφθη λοιπόν ένας 30χρονος ακροδεξιός. Είναι γνώριμος των αρχών, Μίνα Καραμίτρου. Ναι, Λίνα, πρόκειται λοιπόν για έναν 30χρονο, ο οποίος έχει απασχολήσει τις αρχές ασφαλείας άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Το 2019 είχε συλληφθεί μετά από επεισόδια, μετά από παρέλαση στην Καλλιθέα. Ενώ να σας πω ότι μόλις τον περασμένο Ιούλιο είχε προσαχθεί από το κέντρο της Αθήνας μετά από συγκέντρωση και επεισόδια αντιεμβολιαστών. Τώρα, το άτομο αυτό, 30χρονος αυτός, να σας πω ότι φέρεται να είναι βασικό, μάλιστα, μέλος μιας εθνικιστικής ακροδεξιάς οργάνωσης, από αυτές που θεωρούν στις μέρες μας ότι μπορούν να κερδίσουν το χώρο που υποθέτουν ότι άφησε πίσω της η Χρυσή Αυγή όταν τα μέλη της μπήκαν στην φυλακή.
Έχει πάρα πολύ παρουσία, θέλω να σας πω, έντονη παρουσία ο 30χρονος και στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, καθώς επίσης και ολόκληρη η ομάδα την οποία εκπροσωπεί. Χθες λοιπόν θεωρούν οι αστυνομικοί ότι αυτοί ήταν στην πλατεία του Ηρακλείου που προκάλεσαν και τα επεισόδια, ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται και κατοίκον έρευνα στο σπίτι του για να δουν τι άλλο μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα άτομα, Αλίνα, τα οποία ήταν εκεί και επιτέθηκαν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Open, φαίνεται ότι η έρευνα είναι σε καλό δρόμο, είναι πολύ κοντά οι αρχές στο να ταυτοποιήσουν και τα υπόλοιπα άτομα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίνα. Τώρα, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πρόκειται να οδηγηθούν, κυρίες και κύριοι, συλληφθέντες μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν τόσο σε συγκεντρώσεις ακροδεξιών όσο και σε αντιφασιστική συγκέντρωση. Και ο Άρης Κουτσιούκης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Αρχικά να σας πω ότι στο αυτόφορο λοιπόν οδηγήθηκαν δύο άτομα που είχαν συλληφθεί το Σάββατο μετά από ένταση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής συγκέντρωσης στην Οδό Λαγκαδά, σε μικρή απόσταση από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Να σας πω ότι στα δικαστήρια βρίσκονται και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου σε συγκέντρωση συμπαράστασης προς τους δύο συλληφθέντες που παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφορο για διατάραξη κοινής ειρήνης, άσκηση σωματικής βίας σε δημόσιο υπάλληλο και παράβαση του νόμου περί όπλων. Πριν από λίγο πήραν προθεσμία για να δικαστούν την Τετάρτη την ίδια ώρα. Στο αυτόφορο δικάζονται και τρεις ενήλικες μαθητές από το ΕΠΑΛ Ευόσμου που είχαν συλληφθεί, Λίνα, την Παρασκευή μετά από αστυνομική επιχείρηση με δεκάδες προσαγωγές ύστερα από ένταση κατά τη διάρκεια πορείας στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εκείνοι κατηγορούνται για διατάραξη κοινής ειρήνης. Και να σας πω ότι πριν από λίγο είναι γνωστό ότι είχαμε και την πρώτη καταδίκη μαθητή που είχε συλληφθεί μετά από επίθεση ακροδεξιών σε αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Τερψιθέα την περασμένη Τετάρτη. Ο 18χρονος κατηγορήθηκε για παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς πάνω του είχε βρεθεί ένα σπρέι πιπεριού και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 μηνών με τριετή αναστολή, Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Τώρα, την ταυτότητα των δραστών που επιτέθηκαν χθες σε μέλη της ΚΝΕ κατήγγειλαν πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, σε συνέντευξη τύπου στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη που θα μας ενημερώσει. Λίνα, κυρίες και κύριοι, τα στελέχη του ΚΚΕ κατήγγειλαν ότι τα άτομα τα οποία έκαναν την δολοφονική επίθεση χθες εναντίον μελών της ΚΝΕ στην πλατεία της Ηλιούπολης είναι γνωστά στις αρχές αλλά και στους ίδιους, καθώς πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν αναπτύξει εθνικιστική και ακροδεξιά δράση στη γειτονιά της Σταυρούπολης τους προηγούμενους μήνες και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ είναι γνωστά και για οπαδικά επεισόδια, όπως κατήγγειλαν χαρακτηριστικά. Από τα βέλη των στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν ξέφυγε ούτε η αστυνομία, την οποία τα στελέχη του κόμματος κατηγόρησαν ότι ολιγόρησε και ότι σε αρκετές περιπτώσεις έκανε πλάτες, ενώ σύμφωνα με το ΚΚΕ η έκρηξη αυτή της ακροδεξιάς βίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη οφείλεται στο γεγονός ότι το κόμμα το δικό τους έχει αναπτύξει μια πολυσχηδή δράση τους τελευταίους μήνες, κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει το βαθύ σύστημα, το οποίο σύμφωνα με το ΚΚΕ αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, Λίνα. Σε ευχαριστώ και εσένα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε θέμα. Κρεσέντο ανθεληνικής ρητορικής από την Άγκυρα, κυρίες και κύριοι, λίγα 24 ώρα μετά την Ελληνογαλλική Συμφωνία και τη ρήτρα αμυντική συνδρομή σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία προσπαθεί να δυναμητήσει το κλίμα με συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου και την στρατιωτική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όλα αυτά δύο ημέρες πριν ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές στην Άγκυρα. Οργή έχει προκαλέσει στην Άγκυρα η Ελληνογαλλική Συμφωνία και η ρήτρα αμυντικής συνδρομής και απαντά με προκλήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ανακοινώνοντας ευνηδιαστικά ασκήσεις στην Κύπρο, στην καρδιά της περιοχής των ερευνών του Νότιου Καλτζίου, το οποίο δεν προχώρησε σε έρευνες αλλά επέστρεψε στην Κύπρο. Denizlerimizdeki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına kararlılıkla ve taviz verilmeksizin devam edilmektedir. Başta deniz kuvvetlerimiz olmak üzere kara ve hava kuvvetlerimiz de bu kapsamda talimatlandırılmıştır. Haklarımızdan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değildir. Oldu bittilere de kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Για την Τουρκία το τελευταίο διάστημα η Κύπρος είναι ο βασικός χώρος προτεραιότητας της πολιτικής της. Έτσι δεν θα προκαλούσε έκπληξη μια νέα επιχείρηση, ένα νέο θέατρο ανοιχτά της Κύπρου. Την ίδια ώρα, μετά από απανωτές προκλήσεις με τα αεροπλάνα στο Αιγαίο, η Τουρκία πυροδοτεί την ένταση και κατηγορεί την Ελλάδα. Θέλοντας πιθανόν να απαντήσει στη ρήτρα στρατιωτικής βοήθειας για την ελληνική επικράτεια, θέτει και πάλι θέμα νησιών. Yunanistan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaptığımız tüm çağrılara rağmen, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak, gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarının statüsünü bozan eylemlerini sürdürmektedir. Son olarak Yunanistan, 29 Eylül'de, Farmenian tatbikatının senaryosu kapsamındaki çıkarma safhasını gayri asgari statüdeki Sakız Adası'nda üst düzey katılımla icra ederek provokasyonlara devam etmiştir.
Πιστεύω λοιπόν ότι ο Ερντογάν στη λογική της αντιστρατηγικής εισπύρωσης θα κάνει κάποιες ενέργειες, να τεστάρει τη συμφωνία, να προσπαθήσει να την ακυρώσει μέσα από ρητορικές αντίφασεις με το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το κλίμα, ο 63ος γύρος διερευνητικών επαφών που ξεκινάει την Τετάρτη φαίνεται προσχηματικός και κανείς δεν έχει προσδοκίες. Ενώ την Πέμπτη έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Η ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας οφείλει να συνοδεύεται από μια νέα εθνική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας και αυτό μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, για να ψηφίσει τη συμφωνία, ζητάει στη ρήτρα αμυντικής συνδρομής να βρίσκεται και η ελληνική ΑΟΣ. Στον απόϊχο τώρα των τουρκικών προκλήσεων, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πριν από λίγο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην αμοιβαία αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία. Θα μας ενημερώσει η Σοφία Φασουλάκη. Ναι, καλό μεσημέρι, Λίνα, και στη σημασία αυτής της συμφωνίας, για την οποία, όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο για την Ελλάδα. Όχι μόνο γιατί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θωρακίζει τη χώρα μας, αλλά και γιατί δημιουργεί ένα συμμαχικό τετελεσμένο, ένα συμμαχικό προηγούμενο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ΝΑΤΟ. Ενώ κάνει και το πρώτο βήμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, για μια πιο δυνατή, πιο ανεξάρτητη Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός, Λίνα, αναφέρθηκε ακόμη και στο τίμημα αυτής της συμφωνίας για τις φρεγάτες, τις 3+1 φρεγάτες Μπελαρά, λέγοντας ότι η προσφορά ήταν στο τέλος πιο χαμηλή από ότι η αρχική προσφορά και ότι υπήρχε ο δημοσιονομικός χώρος προκειμένου να μπορεί η χώρα μας να ανταποκριθεί στην αγορά των φρεγατών. Κλείνοντας να σου πω ότι για μία ακόμη φορά, Λίνα, ο Πρωθυπουργός έβαλε φρένο στα σενάρια για πρόωρες εκλογές, λέγοντας ότι αυτές θα γίνουν στην ώρα τους. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα ποιοτικά και στρατηγικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης επιλογής την καθιστούν, πιστεύω, πολύ βαθύτερη μιας συνηθισμένης διμερούς συνεργασίας. Όπως και πολύ ευρύτερη μιας υπερεθνικής σύμπλευσης. Γιατί από τη μία πλευρά αυτή η νέα εταιρική σχέση των δύο χωρών προβλέπει σαφώς ρήτρα αμυντικής συνδρομής αν μία από αυτές δεχθεί επίθεση από τρίτο παράγοντα. Ενώ από την άλλη διαμορφώνει στην πράξη ένα αναβαθμισμένο, συμμαχικό τετελεσμένο στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του ΝΑΤΟ. Τώρα, λίγο πριν την έναρξη των νέων διερευνητικών, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών παθαίνει ένα ακόμα παραλήρημα κατά της χώρας μας, ενώ το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, θα μας τα πει η Μαρία Ζαχαράκη, καλό μεσημέρι Μαρία, ισχυρίζεται ότι απομακρύνθηκε κυπριακό ερευνητικό πλοίο, το οποίο εισήλθε στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται, Λίνα, οι πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ότι δυνάμεις δηλαδή του τουρκικού πολεμικού ναυτικού απομάκρυναν τον Νότιο Καλτζίο στα ανοιχτά της Κύπρου, καθώς εισήλθε, όπως ισχυρίζονται, στην τουρκική υφαλοκρηπίδα χωρίς άδεια. Είναι ένας νέος ισχυρισμός αυτός. Μάλιστα, λέει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ότι το περιστατικό αυτό έγινε χθες το πρωί, αλλά σήμερα βγαίνει στη δημοσιότητα από την Τουρκία μέσω των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Μπήκε δηλαδή το ερευνητικό πλοίο που έχει μισθώσει η Κύπρος για να κάνει έρευνες φυσικού αερίου στα ανοιχτά του νησιού. Μπήκε λοιπόν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, λένε οι Τούρκοι. Τότε επενέβη το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, το προειδοποίησε ότι είναι σε τουρκική λεγόμενη υφαλοκρηπίδα και αφού δεν συμμορφώθηκε μόνο του να φύγει, τότε το απομάκρυνε, χωρίς ωστόσο βέβαια το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να αναφέρεται σε λεπτομέρειες, δηλαδή πώς έγινε αυτή η απομάκρυνση. Και έτσι λοιπόν δεν προέβη ούτε καν στις έρευνες που ήθελε να κάνει για φυσικό αέριο το Νότιο Καλτζίο. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται πάντα οι πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, Λίνα. Και την ίδια ώρα, όπως αναφέρεις και εσύ, οι δηλώσεις για την Ελλάδα από τους Τούρκους υπουργούς συνεχίζονται. Αυτή τη φορά τη σκητάλη πήρε ο Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτς Αβούσογλου, είπε ότι η Ελλάδα έχει κόμπλεξ με την Τουρκία, αλλά η Τουρκία, είπε, είναι μια μεγάλη και ισχυρή χώρα και δεν θα απαντά στην Ελλάδα κάθε μέρα. Ούτε έχουμε χρόνο να τσακωνόμαστε μαζί
μαζί τους κάθε μέρα, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τον Νίκο Δένδια ότι συνεχώς ασχολείται με την Τουρκία και κάνει δηλώσεις επιθετικές, αλλά η Τουρκία και πάλι ως μεγάλη χώρα, όπως υποστήριξε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δεν απαντά πλέον με λόγια, απαντά μόνο στο πεδίο της μάχης και δηλώσεις, να σημειώσουμε, που γίνονται 2 ημέρες πριν από το νέο γύρο των διερευνητικών επαφών στην Άγκυρα. Μάλιστα. Που σίγουρα, Λίνα, δημιουργούν ένα διαφορετικό κλίμα από τους προηγούμενους γύρους. Αυτή τη φορά αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Μας σας ευχαριστώ πολύ και να δούμε τι είπε στο παραλήρημά του ο Τσαβούσογλου. Kendi aramızdaki anlaşmazlıklar var. Ama şunu da söylemek isterim. Biz her gün Yunanistan'a cevap veren bir ülke değiliz. Öyle kompleksi bir ülke değiliz. Biz büyük bir ülkeyiz. Büyük bir milletin ülkesiyiz, devletiyiz. Gün geçmesin ki Dışişleri Bakanı ötekiler Türkiye'ye saldırmasınlar. Bakın ikili görüşmelerine oraya gittik, Türkiye'yi konuştuk, Türkiye'ye saldırmıyor, Türkiye öyle, Türkiye böyle. Demek ki sahaya inip masayı, yani masa çalışmayınca sahaya inip ondan sonra öyle adımlar atmışız ki o kompleksten kurtulamıyorlar. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τις ενέργειές τους απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Δένδια συναντήθηκε πριν από λίγο με τον Κύπριο ομολογό του και έστειλε νέο μήνυμα, Αλεξία Τασούλη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ολοκληρώθηκε επίσημη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου. Αυτή την ώρα γίνονται δηλώσεις. Ο κύριος Δένδιας, λοιπόν, στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιστολή που έστειλε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, ο κύριος Σινιλίογλου, αναφορικά με το καθεστώς στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Η τουρκική διαμαρτυρία, είπε ο κύριος Δένδιας πριν από λίγο, συνιστά παράδειγμα οξύμορο η Τουρκία να διαμαρτύρεται για την στρατικοποίηση των νησιών, ενώ η ίδια η Τουρκία έχει παρατάξει απέναντι από τα νησιά αυτά το μεγαλύτερο αποβατικό στόλο της Μεσογείου και παράλληλα ζητά από την Ελλάδα να αφήσει τα νησιά ακάλυπτα σε κάθε εξωτερική απειλή. Απορρίπτει στο σύνολό της ο κύριος Δένδιας όλες τις τουρκικές κατηγορίες. Μόνο σε αυτό το πνεύμα, λοιπόν, θα επιγίνει ο επόμενος γύρος των διερευνητικών συνομιλιών την Τετάρτη, Λίνα, με τον κύριο Δένδια να μην έχει καμία προσδοκία, να μην περιμένει δηλαδή ότι θα υπάρξει ουσιαστικό θετικό αποτέλεσμα μεταξύ των άτυπων αυτών επαφών, μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Έτσι, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν φαίνεται πιθανό να καταλήξουν σε αυτόν τον 63ο διερευνητικό κύκλο σε κάποιο αποτέλεσμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξία. Να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Δένδιας πριν από λίγο. Είναι απαράδεκτο που η Τουρκία με διαρκείς προκλήσεις και εμπριστικές δηλώσεις προσπαθεί να υπονομεύσει το κλίμα αυτών των επαφών πριν καν λάβουν χώρα. Το τελευταίο παράδειγμα είναι η επιστολή του Τούρκου αντιπρόσωπου στα Ηνωμένα Έθνη αναφορικά με το καθεστώς στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Θα ήθελα να πω ότι η τουρκική διαμαρτυρία συνιστά παράδειγμα οξύμορου. Η Τουρκία διαμαρτύρεται για την στρατιωτικοποίηση των νησιών, ενώ η ίδια η Τουρκία έχει παρατάξει απέναντι από τα νησιά αυτά τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο της Μεσογείου. Και παράλληλα ζητά από την Ελλάδα να αφήσει τα νησιά ακάλυπτα σε κάθε εξωτερική απειλή. Απορρίπτουμε στο σύνολό τους όλες τις αστήρικτες κατηγορίες που εκτοξεύει κατά ρυπάς η γη των Τουρκία. Απορρίπτουμε όλες τις παράνομες ενέργειες. Και θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν εκφοβίζεται από παράνομες ενέργειες. Ανατιμήσεις διαρκείας στην ενέργεια δείχνουν τα προθεσμιακά συμβόλαια του φυσικού αερίου μέχρι τον προσεχή Απρίλιο. Δεν είναι όμως μόνο τα καύσιμα. Ήδη σε προϊόντα πρώτης ανάγκης οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, ενώ αρκετές επιχειρήσεις σταμάτησαν τις εισαγωγές λόγω του κόστους. Κύμα ανατιμήσεων ως την άνοιξη δείχνουν τα συμβόλαια του φυσικού αερίου, βάζοντας φωτιά στις τιμές των προϊόντων. Τα προθεσμιακά συμβόλαια του φυσικού αερίου, που αγοράστηκαν έως τον Απρίλιο του 2022 με 90 ευρώ τη μεγαβατόρα, είναι αυξημένα κατά 50% σε ένα μήνα και 400% σε σχέση με την αρχή του έτους. Μεταφορές, καύσιμα και πρώτες ύλες εκτοξεύουν τις τιμές στα ράφια. Στη Μαναβική έχω δει, ειδικά στα κουράκια που θεωρώ ότι είναι το πιο απλό και είναι ακριβό. Οι ντομάτες. Θυμάμαι, πέρσι παίρναμε αυτή την εποχή με 1 ευρώ τα σταφύλια. Ναι. Και τώρα είναι 2,20, 2,60.
έκανα γλυκό και έδινα σε όλες τις φίλες. Το φυσικό αέριο στην αγορά σχεδόν διπλασίασε την τιμή του από 4,5 ευρώ τη μεγαβατόρα σε 8 ευρώ. Και το πετρέλαιο θέρμανσης από τα 80 λεπτά το λίτρο πέρυσι θα ξεκινήσει να διατίθεται φέτος με 1,10 ευρώ το λίτρο. Έρχονται αυξήσεις στα καταναλωτικά αγαθά λόγω των υψηλών ειδημών του πετρελαίου κίνησης και κατά συνέπεια και του πετρελαίου θέρμασης, το οποίο αν θα ξεκινούσε σήμερα, θα ξεκινούσε στο 1 ευρώ και 10 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα φρούτα ακόμα και τα εποχής έχουν ανατιμηθεί κατά 25,7%, τα νοπαλαχανικά κατά 21,5%, τα λάδια εκτός από το ελαιόλαδο 21,5%, ενώ τα φρέσκα ψάρια κατά 8%. Στα είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε καλάθι της οικοκυράς, το 13% να γίνει 6%, επίσης έχει συμβεί σε άλλες χώρες. Και έτσι, όσο φτηνότερο είναι το καλάθι της οικοκυράς ή όσο συγκρατήσουμε τις τιμές, θα υπάρχουν χρήματα στα νοικοκυριά για να μπορούν να καταναλώσουν σε άλλες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αδυνατούν να απορροφήσουν τις ανατιμήσεις. Το πρώτο εξάμεινο του έτους, μία στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως προχώρησε σε ανατιμήσεις, ενώ μία στις 5 δηλώνει πως θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους, 7 στις 10 επιχειρήσεις σταμάτησαν τις εισαγωγές από την Κίνα. Στο σημερινό Eurogroup στο Λουξεμβούργο θα αναζητηθεί κοινή λύση για τις ανατιμήσεις στην ενέργεια από τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, ενώ θα εξετάσουν και το αν η εκτόξευση των τιμών είναι παροδικό φαινόμενο. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα τα νεότερα σε σύνδεση με την Μαρία Ρόνη. Eurogroup εν όψη, Συνόδος Κορυφής επίσης στο τέλος του μήνα, Μαρία. Οι αυξημένες τιμές της ενέργειας πονοκεφαλιάζουν. Πράγματι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, η εκκλίναξη του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 3,4% το Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στην ενέργεια, θα είναι το βασικό θέμα που θα συζητηθεί σήμερα στο Eurogroup. Και αν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι η αύξηση αυτής της τιμής της ενέργειας είναι προσωρινή και θα υποχωρήσει το 2022, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ανησυχούν ότι το κόστος της ενέργειας θα έχει επιπτώσεις και στην οικονομική ανάκαμψη και ανησυχούν ότι θα πλήξει δυσανάλογα τα φτωχότερα νοικοκυριά. Θα επηρεάσει επίσης το κόστος της ενέργειας και τους εθνικούς προϋπολογισμούς για το 2022, που τα κράτη-μέλη πρέπει να καταθέσουν τα σχέδια μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Δεν αναμένονται πάντως να ληφθούν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, τα κράτη-μέλη λαμβάνουν εθνικά μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και αυτά τα μέτρα θα συζητήσουν σήμερα οι Υπουργοί Οικονομικών στο Λουξεμβούργο. Πάντως, οι χώρες του Νότου, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, πιέζουν για συγκεκριμένες ενέργειες μεσοπρόθεσμα και εν αναμονή των μέτρων που έχει εξαγγείλει, των ευρωπαϊκών μέτρων που έχει εξαγγείλει η Κομισιόν, ότι θα παρουσιάσει τις προσεχείς ημέρες. Να πούμε τέλος ότι το θέμα της αύξησης της τιμής ενέργειας θα συζητηθεί και αύριο στο δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών, μία μέρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια που θα γίνει στην Σλοβενία. Μας ευχαριστώ πολύ, Μαρία Ρόνη. Τώρα, το προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, με φόρο ελαφρύνσης που αγγίζουν τα 3,5 δισεκατομμύρια. Ο Βασίλης Τσεκούρας θα μας πει περισσότερα. Και Λίνα, αναθεωρήσεις για την πορεία της ανάπτυξης. Δηλαδή, για φέτος το προσχέδιο του προϋπολογισμού αναφέρει ότι θα έχουμε ανάπτυξη 6,1%. Σου θυμίζω ότι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός είχε αναθεωρήσει την ανάπτυξη από το 3,6% στο 5,9%. Άρα πάμε λίγο υψηλότερα φέτος για την ανάπτυξη, ενώ για το 2022 τοποθετούν την ανάπτυξη στο 4,5%, όταν όμως θυμίζω στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα γινόταν λόγος για 6,3%. Πάντως, κλειδιά για την πορεία της ανάπτυξης θα είναι οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάπτυξης, δηλαδή πόσο γρήγορα θα τρέξουν και θα υλοποιηθούν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί, φυσικά η πορεία της πανδημίας, αλλά και οι τιμές της ενέργειας. Γιατί όπως είπε και η Μαρία Αρώνη, ο κάθε προϋπολογισμός πατά πάνω σε συγκεκριμένες τιμές σε ό,τι αφορά την ενέργεια, κυρίως στο πετρέλαιο. Γι' αυτό το λόγο το προσχέδιο του προϋπολογισμού αναφέρει ρητά κάποιες τιμές. Δηλαδή λέει ότι το 2020 ήταν 43,4 δολάρια το βαρέλι. Φέτος θα πάει στα 68,7 δολάρια το βαρέλι και του χρόνου στα 68,3 δολάρια το βαρέλι. Άρα εκεί πατάει και ο ελληνικός προϋπολογισμός σε ό,τι αφορά και τις τιμές
και τις προβλέψεις. Αν δεν επιβεβαιωθούν και τα χειρότερα σενάρια, βέβαια. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Πάντως, υπάρχει ένα πακέτο 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι γνωστό, το έχει ανακοινώσει ήδη η κυβέρνηση, αλλά τέλος λύνει να σου πω ότι μέχρι το τελικό κείμενο στις 21 Νοεμβρίου θα αλλάξει πλήρως ο προϋπολογισμός. Όλο το κείμενο σχεδόν θα αλλάξει, επειδή θα αλλάξουν και οι εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Θα τα δούμε λοιπόν το προσεχές διάστημα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν, όχι μόνο γιατί το έργο μας αντανακλάται ήδη στην συνολική ανάπτυξη. Θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να αναθεωρήσουμε στο 6,1 την πρόβλεψή μας για την ανάπτυξη του 2021. Αντανακλάται η δουλειά που κάνουμε όμως στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλους, στις περισσότερες δουλειές, στις νέες επενδύσεις. Αλλά γιατί ξέρουμε πια ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα σε ένα τόπο που θα ευημερεί με πολίτες οι οποίοι θα προκόβουν. Και αυτό σημαίνει για εμάς ανάπτυξη για όλους. Τέλος στα σενάρια για τις παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου, έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, ο οποίος προανήγγειλε ότι θα γίνουν με τήρηση των μέτρων και αυστηρή σύσταση για χρήση μάσκας, με συμμετοχή και ανεμβολίαστων. Την ίδια ώρα πάντως πληθαίνουν οι φωνές των ειδικών που αντιδρούν στην τέλεση των παρελάσεων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου πλέον καταγράφονται τα 1 στα 2 νέα κρούσματα. Με τήρηση των μέτρων, αυστηρή σύσταση για χρήση μάσκας και με συμμετοχή και ανεμβολίαστων θα γίνουν, όπως είπε, οι παρελάσεις ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Έχουμε καθημερινά συγχρονισμό, ο οποίος γίνεται από τις διαδηλώσεις, ο οποίος γίνεται από διάφορα πράγματα τα οποία είναι δικαιώματα τα οποία ασκούν οι πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι μόνο την παρέλαση δεν θα κάνουμε. Την ίδια ώρα, πάντως, η επιδημιολογική κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα είναι άσχημη, με 1 στα 2 κρούσματα να καταγράφονται εκεί. Ενώ η πληρότητα στις εντατικές της Θεσσαλονίκης έχει φτάσει ήδη στο 100%. Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να γίνει με το στρατό, μια χαρά, οι οποίοι μπορούν να τηρηθούν. Αλλά όχι τα σχολεία, λέτε. Αλλά τα σχολεία είναι επικίνδυνο. Ειδικοί μάλιστα επισημαίνουν ότι παρελάσεις θα μπορούσαν να γίνουν μόνο αν υπήρχε πολύ μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορούν να γίνουν παρελάσεις αν γίνουμε Πορτογαλία ή αν γίνουμε Αυστραλία. Σύμφωνα πάντως με τα όσα είπε στο Όπεν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες μετά από εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών. Για τις στρατιωτικές και για τις μαθητικές παρελάσεις θα υπάρχει συνεργασία που υπάρχει πάντοτε με την Επιτροπή των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας. Θα εξεταστούν τα επιδημιολογικά δεδομένα και προφανώς θα ληφθούν και σχετικές αποφάσεις. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται σχέδιο για περισσότερες ελευθερίες σε πλήρως εμβολιασμένους. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν αλλαγές και δημιουργία μιας νέας Συμβουλευτικής Επιτροπής Ειδικών. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα έρθει στις απαραίτητες συνεννοήσεις με την Επιτροπή, θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και προφανώς υπάρξουν και κάποιες ανακοινώσεις από τη νέα ηγεσία σε σχέση με όλα τα θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και της διαχείρισης πανδημίας. Ο κλειός φύγει για τους ανεμβολίαστους και στο τραπέζι της συζήτησης είναι νέα μέτρα για τις δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα ανοίγουν σταδιακά από σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα πανεπιστήμια της χώρας. Είναι ενθαρρυντικό το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού φοιτητών, πανεπιστημιακών και διοικητικού προσωπικού. Στη σύνδεσή μας η Αδαμαντία Λιόλιου που θα μας ενημερώσει. Μετά από 1,5 χρόνο τηλεκπαίδευσης, Λίνα, φοιτητές τμήματων επέστρεψαν σήμερα στα πανεπιστήμια για διαζώσεις μαθήματα, όπως εδώ στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και βρισκόμαστε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση αποτελεί η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού νόσησης. Όσοι είναι ανεμβολίαστοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται σε 2 μοριακά ράπιντ τεστ την εβδομάδα, 48 ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή. Καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσλήψεων μέσω των συμβάσεων, όπως έχει προβλεφθεί για τους ελεγκτές, στα περισσότερα ιδρύματα σήμερα η έλεγχη των πιστοποιητικών και των βεβαίωσεων γίνεται από το ήδη υπάρχον προσωπικό του Πανεπιστημίου. Απαραίτητο αξεσουάρ για τους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό αποτελεί η χρήση της μάσκας. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί προβληματισμό είναι η πρόβλεψη για 100% πληρότητα στα αμφιθέατρα, κυρίως στα θεωρητικά μαθήματα όπου έχουμε μεγάλα ακροατήρια με φοιτητές που συχνά παραδοσιακά κάθονται ακόμη και στις σκάλες και έτσι λοιπόν οι αποστάσεις δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν. Επίσης, πολλοί Πριτάνες είναι αυτοί που μιλούν για καθυστέρηση στην εγκατάσταση των εμβολιαστικών κέντρων στις πανεπιστημιώλες.
της Πανεπιστημίου Πόλης, κάτι το οποίο είχαν ζητήσει εδώ και καιρό. Ενώ τέλος, Λίνα, θα πρέπει να σου πω ότι πολλά είναι τα πανεπιστήμια που δεν έχουν ανοίξει, έχουν μεταθέσει την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού εξαμήνου για μία εβδομάδα, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά του κορονοϊού. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αδαμαντία. Εκτός συνόρων, παγκόσμιος σεισμός, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για τα μυστικά των ισχυρότερων του πλανήτη. Ο μυστικός πλούτος των οποίων έρχεται στο φως με διαρροές εγγράφων από τις μεγαλύτερες στην ιστορία. Τα Pandora Papers αποκαλύπτουν συναλλαγές και δραστηριότητες μέσω παράκτιων εταιριών, προκειμένου να κρύψουν τον πλούτο τους για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Τόνι Μπλερ, τον Εμμύρη του Κατάρ και τον εργολάβο του Ερντογάν. Περισσότεροι από 650 δημοσιογράφοι από όλο τον πλανήτη φέρνουν στο φως πάνω από 29.000 υπεράκτιες εταιρείες σε μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις οικονομικών εγγράφων στην ιστορία. The Pandora Papers are a stunning leak of financial secrets. And what we see from this mass of data is that taxes are rising for ordinary people. And yet there is a sort of elite who use clever offshore structures. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που εμπλέκονται στα Pandora Papers είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο βασιλιάς Αμπτάλα της Ιορδανίας, ο Τόνι Μπλερ, ο Ιλχάμ Αλίγεφ, ο Αντρέι Μπάμπης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Εμμύρης του Κατάρ, ο Ντομινίκ Στροσκάν, η Σακίρα και η Κλόντια Σίφερ. Σύμφωνα με την έρευνα, δημιούργησαν νόμιμα εταιρείες ή αγόρασαν ακίνητα σε φορολογικούς παράδεισους, όπως ο Παναμάς και οι Βρετανικές Παρθένες Νήσι. There are 1001 different ways to describe a tax haven. It's generally considered as a country or a jurisdiction where you can put your money and avoid paying taxes. Στα έγγραφα αναφέρεται και το νομικό γραφείο που ίδρυσε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, με τον ίδιο να απορρίπτει κάθε υπόνοια σε βάρος του. Λόγος γίνεται και για τον Ερμάνι Λιτσάκ, Τούρκο μεγάλο εργολάβο, δημιουργό του παλατιού του Ερντογάν και υπεύθυνο για την ανοικοδόμηση μεγάλου μέρους της Λιβύης, με εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας, αεροδρόμια και εμπορικά κέντρα. Ο Λιτσάκ φαίνεται από τα έγγραφα ότι έχει σχέσεις με δύο offshore εταιρείες καταχωρημένες στο όνομα της μητέρας του. Η διαρροή συνδέει επίσης τον Βλαντίμιρ Πούτιν με περιουσιακά στοιχεία στο Μονακό. Ο Ρώσος πρόεδρος το 2003 βρισκόταν σε μυστική σχέση με τη Σβετλάνα Κρυβονόγκιχ, η οποία μόλις γέννησε ένα κορίτσι, έγινε ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στο Μονακό μέσω υπεράκτειας εταιρείας στην Καραϊβική. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει. Εμείς πάμε να δούμε τώρα πώς σχολιάζει η Μόσχα την αποκάλυψη των εγγράφων, η οποία, Θανάση Αυγερινέ, καλό μεσημέρι, κάνει μια άλλη ανάγνωση. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πολλοί Ρώσοι αναλυτές δεν συμμερίζονται τον ενθουσιασμό των δυτικών μέσων ενημέρωσης για τις αποκαλύψεις των λεγόμενων Panama Papers, αφήνοντας καταρχάς πολλά υπονοούμενα για το ποιος, πώς και με τι είδους χρηματοδότηση συντονίζει εκατοντάδες δημοσιογράφους από διάφορες χώρες. Φαντάζομαι ότι υπονοούν πως το κάνουν δυτικές κυβερνήσεις και υπηρεσίες. Άλλοι σχολιαστές επισημαίνουν ότι όλο τυχαίο σε παρόμοιες έρευνες ανακαλύπτονται ή προβάλλονται σκάνδαλα όχι εν ενεργεία αλλά κυρίως πρώην πολιτικών στη Δύση, αλλά οπωσδήποτε ανακαλύπτονται όλες οι κινήσεις όλων των ενοχλητικών για τη Δύση πολιτικών. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, ανέδειξε με ανάρτησή της την αντίφαση ανάμεσα στην υπόσχεση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι η μάχη κατά της διαφθοράς είναι ένα από τα θεμελιώδη συμφέροντα για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ την ίδια στιγμή στον Βρετανικό Guardian οι Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση όλα αυτά τα αρχεία, περιγράφονται ως το μεγαλύτερο στον κόσμο φορολογικό καταφύγιο. Εύλογο το συμπέρασμα ότι θα πρέπει ο Ουάσιγκτον να ασχοληθεί πρώτα απ' όλα με τη δική της διαφθορά. Μάλιστα. Κάποιοι μάλιστα Ρώσοι δημοσιογράφοι θυμίζουν και τις περιπέτειες του γιου του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει εισπράξει εκατομμύρια από την Ουκρανία, ακατανόητο για ποιες ακριβώς υπηρεσίες. Επίσημο σχόλιο δεν υπάρχει ακόμη, πάντως αναφέρεται ότι το όνομα του Ρώσου Προέδρου στα δημοσιεύματα ναι μεν κατά δεκάδες φορές χρησιμοποιείται, όμως ο ίδιος δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο επισήμως με κάποιον λογαριασμό ή με κάποια ιδιοκτησία στο εξωτερικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν επισήμως οι διερευνητικές επαφές. Τον Όλαφ Σόλτς θέλουν καγκελάριο οι Γερμανοί, σύμφωνα με νεότερη δημοσκόπηση. Ο Παντελής Βαλασόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησαν ναι, χθες και επίσημα οι διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Έγινε συνάντηση μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών, των Πρασίνων, αλλά και του CDU, των Χριστιανοδημοκρατών, με τους Φιλελεύθερους. Φαίνεται ότι πιο κοντά από όλους είναι οι Πράσινοι να σχηματίσουν κυβέρνηση με τους σοσιαλδημοκράτες
και τους φιλελεύθερους. Αυτό άλλωστε ζητάει και η μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε σήμερα, αυξάνεται συνεχώς η απόσταση μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και χριστιανοδημοκρατών. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν 26% και οι χριστιανοδημοκράτες 21%. Ενώ υπάρχει ξεκάθαρη ερώτηση ποιον προτιμάτε για καγκελάριο, το 76% λέει τον Όλαφ Σόλτς και μόνο το 13% τον κύριο Λάσετ. Τέλος, να σου πω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών, το 59%, λέει ότι πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και φιλελευθέρων. Λίνα. Μάλιστα. Και φαίνεται όμως ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Επιστροφή στα δικά μας. Καρτέρι θανάτου για έναν 39χρονο στον Άγιο Παντελεήμονα. Χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Γιάκας θα μας ενημερώσει για το τι έγινε. Λίνα, ανάστατη κάτοικοι εδώ της περιοχής μετά την δολοφονία του 39χρονου άντρα ακριβώς έξω από το μαγαζί του εδώ στον Άγιο Παύλο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άγνωστοι του είχαν στήσει καρτέρι, ήξεραν τι ώρα θα έρθει στο μαγαζί. Τον πυροβόλησαν 4 φορές στην κοιλιακή χώρα και στο κεφάλι. Ο 39χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, όπου και κατέληξε, υπέκυψε στα τραύματά του. Όσον αφορά, Λίνα, το παρελθόν του 39χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε χθες το βράδυ, να πούμε ότι στο παρελθόν, το 2011, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπου έκανε εκβιασμούς σε οίκους ανοχής και εμπρισμούς. Ενώ να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άντρας είχε μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και για υποθέσεις ναρκωτικών και εμπορίας ανθρώπων. Να πούμε και κάτι άλλο. Πληροφορίες που είχαν φτάσει στην αστυνομία εμφάνιζαν τον συγκεκριμένο άντρα ως αφανή ιδιοκτήτη σε οίκους ανοχής της περιοχής. Οι αστυνομικοί επίσης εξετάζουν το ενδεχόμενο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο συγκεκριμένος άντρας να εκβίαζε οίκους ανοχής και αντίπαλη ομάδα να τον έβγαλε από τη μέση. Να πούμε και κάτι άλλο και να κλείσουμε με αυτό, πως οι αστυνομικοί ακόμα εξετάζουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη δολοφονία να έχει διασύνδεση με δολοφονία επιχειρηματία που έγινε πριν λίγα χρόνια, ο οποίος πάντα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εμφανιζόταν να συμμετέχει σε κύκλωμα που εκβίαζε μαγαζιά και οίκους ανοχής της περιοχής. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Μάχη για να διεκδικήσει μηνιαία αποζημίωση ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα αυξημένα έξοδα της μετά την επίθεση στην Πάροδην, κυρίες και κύριοι. Η Μυρτώ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Έλενα Γαλάρη θα μας πει περισσότερα. Η μητέρα της άτυχης κοπέλας, Λίνα, ζητεί ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 200.000 ευρώ λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη από τον βαρύτατο τραυματισμό της, αλλά και το ποσό των 2.900 ευρώ μηνιαίως για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έξοδα διαβίωσης και καθημερινή φροντίδα. Να σας πω ότι η κυρία Κοτρώσου προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά τις 2 αρνητικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων και ζητεί από το Δημόσιο να της καταβάλει την εν λόγω αποζημίωση για πράξεις και παραλήψεις της ελληνικής αστυνομίας για την παράνομη είσοδο του Πακιστανού δράστη, ο οποίος επί 2 χρόνια, Λίνα, βρισκόταν στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά εισόδου και με ανασφάλιστη εργασία. Να σας πω ότι εδώ και 9 χρόνια η Μυρτώ βρίσκεται καθυλωμένη στο κρεβάτι της με ποσοστό αναπηρία 100%. Και μετά την άγρια κακοποίηση που υπέστη από τον Πακιστανό δράστη, ο οποίος στην απολογία του είχε ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του στους επόμενους μήνες. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Έλενα. Συναγερμός σήμανε στην Καμπούλ, κυρίες και κύριοι, μετά την έκρηξη στην είσοδο Τζαμιού, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άμαχοι. Την ίδια ώρα, οι Ταλιμπάν ορκίζονται να επιβάλλουν στο έπακρο τον νόμο της Σαρία και δίνουν στα διεθνή πρακτορία μία εικόνα από τις φυλακές της Αφγανικής πρωτεύουσας. Μέσα στις φυλακές της Καμπούλ, οι Ταλιμπάν δείχνουν πως δεν θα χαριστούν σε κανέναν. Αποφασισμένοι, όπως λένε στο Associated Press, να επιβάλλουν με τον πιο αυστηρό τρόπο τον Ισλαμικό νόμο της Σαρία σε όλο το Αφγανιστάν. Οι
Στους δρόμους της αφγανικής πρωτεύουσας, οι Ταλιμπάν βρίσκονται σε συναγερμό μετά την έκρηξη σε είσοδο τζαμιού, την ώρα που ένας από τους μαχητές τους κίδευε τη μητέρα του. Η επίθεση άφησε πίσω τις δεκάδες νεκρούς. Πενήντα χιλιόμετρα από την αφγανική πρωτεύουσα, στο Κονταμάν, μια ειδική τελετή υποστήριξης των Ταλιμπάν με επικεφαλής τον Υπουργό Προσφύγων. Μια ίστατη προσπάθεια να πείσουν Αφγανούς και μετανάστες να μείνουν στη χώρα. Και όλα αυτά την ώρα που οι κοπέλες της γυναικείας ομάδας του ποδοσφαίρου του Αφγανιστάν βρίσκονται μακριά στην Πορτογαλία και πλέον προπονούνται ελεύθερες και ασφαλείς στα γήπεδα της Λισαβόνας. Επιστροφή στα δικά μας. Πάμε να συναντήσουμε στην αίθουσα σύνταξης την Μίνα Καραμίτρου. Συναγερμός το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, Μίνα. Οι αστυνομικοί λοιπόν, Λίνα, χτυπούσαν συναγερμό και όσοι ήταν πάνω στην πλατεία στον άγνωστο στρατιώτη κοίταζαν εμβρόντιτοι έναν 58χρονο να βάζει το φορτηγάκι του επάνω στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, να κάνει μάλιστα και κάποιες βόλτες πάνω κάτω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία που απέκλεισε αμέσως το σημείο. Όπως προβλέπουν μάλιστα, Λίνα, τα πρωτόκολλα έκλεισε και η Αμαλίας για να μπορέσει να γίνει ο έλεγχος του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Ευτυχώς τελικά οι αστυνομικοί αυτό που βρήκαν ήταν δύο μπιτόνια άδεια μέσα στο αυτοκίνητο. Ένα μπιτόνι το οποίο ήταν μέσα, είχε μέσα λίγο νερό, καθώς επίσης και μία μισοάδια μπουκάλα με υγραέριο. Ο οδηγός τώρα του αυτοκινήτου είναι ένας 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έχει έντονα ψυχολογικά προβλήματα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πάρει το δρόμο του η υπόθεση. Το πιο πιθανό από ό,τι λένε είναι μάλλον σε κάποιο νοσοκομείο εγκλεισμού. Σε ευχαριστώ πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Πρεμιέρα απόψε για την καθημερινή σειρά του Open η τελευταία ώρα στις 6:10 και στις 7:10 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.